Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Νικόλα Κουράκο. Ο κύριος Κουράκος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο του Πολυτεχνείου, μέλος του BioResource Technology Unit και συνάδελφος, στέλεχος του πολεμικού ναυτικού, εκπαιδευτής στο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και υπεύθυνος για το Σχολείο Ηλεκτρονικής Μάθησης. Κύριε Κουράκο, έχετε το λόγο. Όλοι οι επικοινωνιολόγοι λένε ότι μετά από κάθε γεύμα σε ένα συνέδριο πρέπει να ξεκινήσεις με ένα μασάζ. Λοιπόν, κύριε Σιτήρη, ξεκινάμε. What is STEM? It's the acronym for Science, Technology, Engineering and Mathematics, the disciplines that are vital for a thriving economy and a safe and healthy society. In kindergarten through 12th grade in the United States, most STEM teaching and learning focuses on science or mathematics. Comparatively little attention has been paid to the T, the products and systems that meet human needs, and E, the creative process used to design these things. And, for the most part, the four subjects have been taught in isolation. But new reform efforts, like the Next Generation Science Standards, are placing more emphasis on the connections between and among the STEM disciplines. To understand how this trend might affect teaching and learning in the future, we need to take a closer look at integrated STEM education, not just the individual subjects that make up the acronym. After all, in the real world, science relies on technology, mathematics, and engineering. And engineering depends on findings from science, the application of mathematics, and the use of technological tools. Για δεν μπορώ να αντισταθώ, με έχει κερδίσει έτσι, το animation. Από ό,τι βλέπετε, τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού συγκλίνουν. Τι, το μήνυμα, μήπως είναι το μήνυμα, το message. Is the media the message, το μήνυμα ορίζει το μέσα. Πάμε λοιπόν στην παρουσίαση, αν έχετε την καλοσύνη, για να συζητήσουμε για το STEM, για το Science, Technology, Engineering και Mathematics και για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα ή που το ζούμε αυτή τη στιγμή στο δικό μας, στο δικό μας αυτή τη στιγμή συνέδριο, γίνεται κάτι φοβερά απλό. Γίνεται μια μετάδοση, μια μετάγηση, μια μεταβίβαση τι, γνώσεων, ιδεών, αντιλήψεων, πεπιθήσεων πάνω σε ποιο θέμα, μπορώ να βάλω την παρουσίαση, πάνω σε ποιο θέμα, σε χιλιάδες τεχνολογικά θέματα. Κάθε ένας ομιλητής μεταφέρει το expertise, τη γνώση, την εμπειρία, την αχαρτογράφητη γνώση που έχει δομήσει το περιβόητο τάση knowledge. Αυτό που δεν διαβάζουμε θα τα χάνουμε. Νομίζω ότι τώρα το έχω. Άρα εδώ ήρθαμε για να διαδράσουμε, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ουσιαστικά ήρθαμε να κάνουμε τι, μία αλληλόδραση, μία αλληλοεπίδραση, με σκοπό να κάνουμε τι, τη μεταβίβαση, τη μετάδοση της γνώσης από κάποιο πόλο σε περισσότερους. Το τι είναι, ήταν λάθος. Έχω βάλει ένα A, τι είναι το STEM, το Α, το περιβόητο άλλο που θα δείτε, αμέσως τώρα θα σας το εξηγήσω. Αν είναι χρήσιμο, είναι η επόμενη δόμηση της παρουσίασης. Η αιτιολόγηση της αξίας. Αξιολόγηση. Μια λογία για την αξία. Αξίζει. Γιατί θα το διαδρομή. Και προφανώς, στη διαδρομή. Πότε βγήκε αυτό. Τι roadmap έχει. Δεν συζητάμε το τι είναι το STEM, το είδατε προηγουμένως στο animation. Και πάμε τώρα στους πολιτικούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν είναι μηχανικοί, δεν είναι μηχανολόγοι, δεν είναι τεχνικός πολιτισμός και οι οποίοι βάζουν ένα πολύ πιο διευρυμένο. Χρησιμοποιώντας ωραία ελληνικά, λένε την ορολογία διευρυμένη ή επιφυξημένη. Ή αν θέλετε, η ελαστική ερμηνεία των όρων. Ορολογία που λέει τι, ότι περιλαμβάνει προφανώς τις βασικές επιστήμες, τα μαθηματικά, αλλά συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές επιστήμες και τα οικονομικά. Τα οικονομικά, πού έχουν άλλο θέσιο. Και οι αιτιολόγοι των οικονομολόγων λαμπρένουν μαθηματικές.
εξαιρούνται, και ήθελα να τονίσω αυτό για τους φίλους των γιατρούς, έτσι, το κομμάτι των ιατρικών επιστημών. Πάμε εδώ και βλέπουμε ότι έχουμε αυτή τη σύνθεση, έχουμε αυτή τη συναρμολόγηση, έχουμε αυτό το συνάθρωμα των ενιών που προηγουμένως είδατε και ξανά επαναλαμβάνω το όρο, την, αν θέλεις, την ίδια art. Art. Γιατί art. Μα γιατί ουσιαστικά φτάσαμε σε μια ανάγκη στον τεχνολογικό πολιτισμό που ζούμε και επικοινωνούμε και συμμετέχουμε και παράγουμε ίσως να μιλάμε τι, για τη γλώσσα της σχεδίασης. Μιλάμε πια για το language of design. Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός σχεδιαστής της Apple, και δεν είναι διαφήμιση προφανώς εδώ, ο Sir Ivory, έγινε Sir. Διάφορο. Μιλάμε για τις ψηφιακές επιστήμες. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί αξίζει. Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, γιατί γίνεται αυτή η παρουσίαση. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσω, αγαπητοί μου κυρίες, εσάς, πώς μπορούμε να δικαιολογήσω το αδρόμενο και τα λεγόμενα. Σας πω λοιπόν ότι ουσιαστικά έχουμε τρεις παρατηρήσεις από το NSA, από την Αμερικάνικη κυβέρνηση, που μας λέει τα εξής. Ότι έχουμε μια φοβερή έλλειψη σε εξειδικευμένα στελέχη της ψηφιακής επιστήμης. Στο high-tech υποθέτω. Δεν φτάνει αυτό, μπαίνουν δύο άλλοι σοβαροί παράγοντες πάνω στο παιχνίδι και λέει, τι σημαίνει με την εκπαίδευση. Αν αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν τώρα, ποια εκπαίδευση είχαν προηγουμένως, πού ήταν η εκπαίδευση, είναι ανεπαρκής, θέλει re-engineering. Και ξαφνικά μπαίνει και ένα πιο σοβαρό κομμάτι, η κοινωνία. Και την κοινωνία εδώ τη βλέπετε, αγαπητέ κύριε Βαλεγιάννη, με πολλούς τρόπους. Το Department of Homeland Security, αλλά και ταυτόχρονα το Γραφείο Μετανάστευσης στην Αμερική, δίνει πάρα πολλά options προγράμματα στο Open Practice Training Programs για να κρατήσουν τι. Τους καλούς μη Αμερικάνους μεταπτυχιακούς, οι οποίοι έχουν έναν ανθρώπου, χάνουν το 50% από αυτούς που γυρίζουν τους πατρίδες τους. Ξαφνικά βλέπετε ότι γίνεται θέμα εθνικής πολιτικής. Να μην αναφέρω ότι ο πρόεδρος ο Πάμε και διάφορος καλός συστάμε. Γιατί, μα όλα αυτά γιατί 21 στις 25 δουλειές σήμερα είναι δουλειές που αφορούν το πλέγμα, την ενότητα, τη σύνθεση του στέλνου. Και ότι εδώ βγαίνει κάτι πολύ πιο σημαντικό, σε μια πολυπολιτισμική και πολυφυλετική κοινωνία, ξαφνικά βλέπετε δύο κρυφούς παράγοντες, αυτό που λέμε τα intouchable μεταβλητές του κύριου Παρασούραμα, που λέει τι ουσιαστικά, ένα προς τέσσερα αυτή η σχέση. Τι κάνουμε εδώ, γιατί οι Ασιάτες, το τόξο της Ορδανικής Ασίας, είναι πολλαπλάσια καλύτερο από το δυτικό. Συνεχίζοντας, πάμε στο βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Το K-12 Education είναι ουσιαστικά η αρχή του γενικού μας γυμνασίου. 69% δεν είναι καταλήτη. Να συνεχίσουμε ότι 21% είναι επίσης προβληματική, είναι φοβερά μικρό το νούμερο και να πάμε σε κάτι πιο δυναμικό. 40% των STEM degrees, των πτυχίων της τεχνολογικής, του τεχνολογικού κόσμου, της τεχνολογικής παιδείας, έχει, προσέξτε, η σχέση φύλου σαν ανεξάρτητη μεταβλητή σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή που λέγεται STEM. Δεν σας είπε τίποτα. 26 με 40. Ο δυτικός κόσμος ξεκίνησε να κάνει το STEM Academy, είμαι κάπου εκεί, έτσι, που ξεκίνησε και υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται, έτσι, από το Ινστιτούτο Αεροναυπηγικής, από τα Πανεπιστήμια, από την NASA και ευκαιρία το θύσισε. Το triggering message είναι εδώ, έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας ουσιαστικά το ναυτικό και λέμε τι. Το Αμερικάνικο ναυτικό έχει συγκεκριμένα προγράμματα και τα βλέπετε εδώ, τα STEM, τους STEM programs, για να κάνουν promote αυτό. Άρα τι βλέπετε,
ότι ένας κατεξοχήν πυρήνας εφαρμοσμένης γνώσης, τεχνολογίας, το applicability της υπόθεσης που είναι τι, πλοίο. Και το πλοίο πρέπει να ταξιδέψει και δεν υπάρχουν συγγνώμες και εξιούσεις. Τι γίνεται εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι το χρηματοδοτούν. Να συνεχίσουμε αμέσως παρακάτω και να πούμε κάτι. Μιλάμε για εκπαίδευση. Προφανώς μιλάμε τι, για μετάδοση γνώσης. Και ξαφνικά έρχονται κοινωνιολόγοι και διάφοροι μεγάλοι και τρανοί. Ο κ. Πρένσκι, η Ατάκα, έτσι ο πρώτος που όρισε το κοινωνιολογία είναι ο Μίστερ Πρένσκι, ο Μάρκ Πρένσκι και μας λέει τι. Είμαστε εδώ για να διδάξουμε ψηφιακούς ηθαγενείς, όντας εμείς ψηφιακοί μετανάστες. Με το ένα πόδι μας στη τεχνολογία. Ενώ τα παιδιά μας είναι μέσα στη τεχνολογία. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τι. Να διδάξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και το πολύ απλό τι ψάχνει ο μικρός. Ψάχνει για φίλες και για άλλους. Και τι προσφέρουν. Ένα κλασικό πινάκι και μονοδιάς. Αναλαμβάνω. Προσφέρουμε ένα ισοδύναμο κλασικού πίνακα που μεγαλώσαμε. Και κάτι για να επιχειρηματολογήσουμε ακόμα περισσότερο, κοιτάξτε αυτές τις διαφορές. Εδώ έχουμε ένα τρίτο περίπου της σχέσης, έτσι, τον μη από τους στέμου. Και εδώ κοιτάξτε το μισό. Τι σημαίνει. Σημαίνει δύο πράγματα. Ο κόσμος διδάσκεται, προφανώς ναι. Σημαίνει ότι έχουμε έκρηξη της τεχνολογίας με σοβαρή υστέρηση στη μεταλαμπάδευση της γνώσης. Πού. Γιατί αυτοί δεν πήγαν στο τρένο. Κοιτάξτε το projection, μιλάει για το 2018. Και το τρένο έχει χαθεί. Προφανώς γιατί έχουμε ξεπερασμένα, σύμφωνα με τη λογογραφία, έτσι, προγράμματα και κακά, αν θες, προβληματικά χρηματοδοτούμενα, ότι δεν έχουμε πια κολλάμε σε μια γενική και ενιαία λύση, έχουμε διαφορετικές αναγνώσεις. Οι πολλές όψεις πραγματικότητας τελικά μας φτάνουν σε ένα σημείο να μας δημιουργούν πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που αποτελείται από πάρα πολλά μέρη συστατικά, συνεπώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο το να το κάνεις τη στάθμιση, πολυπαραμετρική ανάλυση. Και εδώ έχουμε τι. Έχουμε μια εκπαίδευση που αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτό που λέει innovation. Αυτό που λέει τι. Το feeling good factor του μαθητή. Μια φοβερά απλή έκφραση. Street value of science. Feeling good factor. Περνάω καλά στην τάξη. Μπορώ να σε δω για να το χαρώ. Το μάθημά μου το ευχαριστεί. Γιατί κύριε Χριστοφόρου, προφανώς θα έχετε και έχουμε συζητήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτά. Και φυσικά ο καθένας έχει το δικό του δρόμο. Γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε μια ενιαία γλώσσα. Γιατί χάθηκε η τυραννία του αυτονόητου. Δεν υπάρχει πια αυτονόητο. Είναι τυραννία το αυτονόητο. Χρειάζεται πολύ κώδικα πρωτοκόλλου για να καταφέρουν να περάσουν ένα μήνυμα. Ουσιαστικά τι θέλουμε. Θέλουμε μια διάξη της γνώσης, μια διασπορά. Ωραία, πώς θα γίνει αυτό. Ουσιαστικά με δικτύωση. Χάρη θα μου πεις. Είμαστε όλοι δικτυωμένοι. Μα είμαστε πλάτη. Τελευταία κυκλοφορούν μπουφάν. Κάνεις πλάτη τα κινητά σου. Και πάμε στην ουσία. Θα προσεγγίσουμε αυτόν τον δικτυωμένο κόσμο, αλλά πώς. Η θεωρία που βλέπετε εδώ είναι από τους θεμελιωτές του χώρου, Νονάκα Τακεούτσι, η επιχείρηση της γνώσης, ο οργανισμός που μαθαίνει. Ουσιαστικά έχουμε τι. Μεμονωμένους, οι οποίοι συνευρίσκονται και προσπαθούν να κάνουν μέσα από την κοινωνικοποίηση τι. Να περάσουν το κομμάτι που λέγεται αχαρτογράφητο. Ασαφής γνώση. Το ξέρω, αλλά μην πεις που. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου το πω, αλλά το ξέρω. Στην τι. Στην ικανά ορισμένη, στην τεκμηριωμένη, δομημένη, αποδιδόμενη με μεθοδολογία γνώση. Το explicit γνώση. Ξέρω ακριβώς αυτό. Ο τύπος μετατοπής είναι αυτός και μόνο αυτό. Όχι. Ίσως. Το έχω, αλλά δεν δυσκολεύει λίγο. Πάμε σε ομάδες, σε ομαδοποίηση που δημιουργούν τα groups, που εκεί έχεις μια εξωστρέφεια. Φτάνουμε στη θέση που λέγεται οργανισμός, ο οποίος πρέπει να κάνει groups. Τι groups? Community of practice, κοινότητες πρακτικής, κοινότητες ενδιαφέροντος, lab
τεχνολογικά, με δικαστήρια. Στα δικαστήρια παράγεται το βασικό κομμάτι των πραγμάτων. Α, συγγνώμη. Πρέπει να την εξωτερικεύσεις, να την κάνεις διεθνή, να την προχωρήσεις και να κάνεις έναν αέρατο κύκλο. Δεν είναι προφανώς η στιγμή να αρχίσουμε να μιλάμε για τα μοντέλα διαχείρισης γνώσης, τα περιβόητα knowledge management systems. Αλλά ξέρετε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι να προβληματιζόμαστε. Ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η θέση μας, ποια είναι η συνεισφορά μας, τι μπορούμε θετικά να συνεισφέρουμε σε αυτό το πρόβλημα. Στην πατρίδα μας, στα συνειδήματά μας, εκεί που κάνουμε μάθημα, εδώ, στην κοινωνία, στη ζωή. Και η ζωή λέει ότι η δική μας προσέγγιση, αυτό που προσπαθούμε δειλά να προσεγγίσουμε, λέει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το γνωσιακό ή μαθησιακό στυλ, το προφίλ συμμετοχής σε ομάδες, κατά Meredith Belling, τα θέλετε τεστ προσωπικότητας κατά Myers-Briggs και άλλα πραγματάκια, να ψάξουμε και να ορίσουμε και να βρούμε τα χαρακτηριστικά που μας ελευθερώνουν ή μας φυλακίζουν πάνω στη μετάδοση γνώσης, να προσπαθήσουμε στο τέλος της ημέρας, αφού βρήκαμε αυτά, να πούμε αυτό που λέγει η Ερθρούδη Σαν. Ωραία, έχω πάρα πολλές λύσεις. Ποιο ήταν το ερώτημα? Ποιο ήταν το ερώτημα? Απειρία λύσεων, βιβλία, τελείωτα, βιογραφίες, παρουσιάσεις, films. Το ερώτημα κάθε φορά έχει ιδιάζοντα, ιδιαίτερα, ιδιόκτητα θα λέγαμε χαρακτηριστικά. Γκάλλο. Από τους κορυφαίους, αν θέλετε, με καταπληκτικό αυτό citations. Θεωρία Σολαπίνου Δημοσύνης. Κύριε Κούζη, το συζητάγαμε στο διάλειμμα και μου λέγατε γιατί αυτό. Η απάντηση είναι εξής. Γιατί εσείς φίλοι μου, αγαπητοί φίλοι, νέοι μηχανικοί, φοιτητές, πολυτεχνικών και άλλων σχολών, είσαστε τι. Είσαστε η γενιά των 3 screens generation. Δουλεύετε ταμπλέτες, υπολογιστές και τηλέφωνο. Και πρέπει να σας μιλήσουμε με τη γλώσσα χημικών, που δεν έχει αλφάβητο συμπόροσιρές. Δεν υπάρχουν συμπόροσιρές οι οποίες αποδίδουν φωνήματα και τελικά δημιουργείται το κομμάτι που λέγεται γλώσσα. Αλλά η επικοινωνία εδώ είναι εικόνες. Και πρέπει να εφεύρουμε το γλωσσάρι της οπτικής επικοινωνίας, το γλωσσάρι των εικόνων. Ο Γκάρντνερ λοιπόν πολύ απλά έλεγε ότι δεν είμαστε το ίδιο με τον. Είμαστε όλοι έξυπνοι. Και το θέμα δεν είναι να εξετάσουμε αν είμαστε έξυπνοι, αλλά με ποιο τρόπο μπορούμε να αποδώσουμε αυτή την νοημοσύνη μας την ευφυΐα καλύτερα. Και προφανώς άλλη είναι μαθηματική, άλλη είναι κινησματική, άλλη είναι φυσιολάβες, φυσιογνώσεις, οκ. Okay. Γκάρντνερ. Να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό εδώ είναι το δεύτερο βάσανο στο πρόβλημά μας, η επικοινωνία, τα κανάλια. Πώς θα μιλήσω μαζί σας? Αν αφήσω την απόσταση του ακροατηρίου και έρθω σε αυτό που λέγεται συναλλακτική εγκύτητα, να έρθω κοντά, να μιλήσουμε, να έχουμε σε επαφή, να καταργήσουμε τα οδυνηρά πρωτόκολλα και να πάμε στον πυρήνα της επικοινωνίας, τότε καλή μου πρέπει να δείτε ότι σε αυτό το χάος που ζούμε, δεχόμαστε υπερβολικό όγκο πληροφοριών και πια το πρόβλημα είναι πώς θα τις διαχειριστώ. Και η διαχείριση, αν μου επιτρέπετε, δεν αφορά μόνο με το shopping και την ταξινόμηση, αλλά πρωτίστως με την εξόρυξη των data mining, με την εξόρυξη του νοήματος, του μηνύματος, άπειρες πληροφορίες. Ή ακριβώς δεν κάτσε από αυτές. Συνεχίζω λοιπόν, θα ήθελα να σας δείξω έναν από τους Έλληνες που ορίζει τα πράγματα σε αυτό που λέγεται ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Ο κ. Νικόλας Χρυσταρής. Στους 10 επιστήμονες που επηρεάζουν περισσότερο τον κόσμο σήμερα. Κομμάτι κοινωνιολογίας και ιατρικής, την κοινωνιολογία της ιατρικής. Την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που μπορεί να μας οδηγήσει πάρα πολύ απλά, γιατί όλοι έχουμε τηλέφωνα, μηνύματα, τους emails έχω σήμερα, δουλειάζω τα mails, το ξέρετε. Να ανεβάσω στο Facebook κάτι, κύριε Μπαλαγιάννη, το Twitter έχει γεμίσει, δεν το πολλά να το δω. Τι σας λέω με άλλα λόγια? Φίλτατε, τι σας λέω με άλλα λόγια?
πρέπει σε αυτή την πολυπλεξία να αρχίσουμε να βάζουμε μία τάξη με αλγόριθμους διαδρομής για να δούμε ποιος είναι ο πλέον σημαντικός σαν επηρεασμό και ποιον και με ποιο τρόπο να πολλαπλασιάσω και να ενισχύσω το μήνυμα. Για να το βρει ο άλλος, για να μην το πετάξει απλά στα διάβαστα. Αυτό που προτείνουμε και ταπεινά βλέπετε και τώρα θα ανέβω πάνω για να τιμήσουμε τη δουλειά μας είναι το εξής. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο, αν θέλετε μια μεθοδολογία διαχείρισης, διάχυσης γνώσης. Πολύ ψηλά δεν βάλατε. Ξέρετε, η γιαγιά, αν ζούσε, μια ιστορία ανθρώπινη για να συζητήσουμε. Η γιαγιά ήταν αναλφάβητη. Μου έλεγε, ψηλά τη βάλεις τη φωλιά, παιδί. Πού το πας. Όχι, θα προσπαθήσουμε μετρημένα να δούμε το πρόβλημα. Και θα τιμήσουμε και τη γιαγιά. Ουσιαστικά έχουμε τι. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα knowledge management system, άρα ξεκινάμε από το target group. Τι είναι αυτή, αυτή μπορεί να είναι δυνητικά, οι νέοι μηχανικοί της ΑΣΔΑΕ. Αυτή ήταν δυνητικά τα εξαιρετικά στελέχη καριέρας του πολεμικού ναυτικού. Και οι δύο φορείς είναι έντασης τεχνολογίας. Δεν είναι έντασης κεφαλαίου προφανώς. Έχουμε λοιπόν μία εστίαση στα μαθησιακά και στα γνωσιακά στυλ. Έχουμε μία εστίαση στο να κάνουμε εξόρυξη αναγκών και μοντέλα υπάρχουν καλά πολλά. Προσπαθούμε να βρούμε κόσμο με ειδική απέτηση και δεν λέω ανάγκες. Και τι έχουμε εδώ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα configurator, δηλαδή ένα αλγόριθμο πολυπλεξία που να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα σε τι, να μεταφέρει το υλικό της γνώσης από τα αποθετήρια μέσω συγκεκριμένων καναλιών που είναι κατάλληλα για αυτούς όλους και να το αποδώσεις. Και τι θέλεις να έχεις, Technofan Labs, κοινότητες πρακτικής, κοινότητες ενδιαφέροντος, πώς θέλει να πούν κάτι και δεν βρίσκουν ένα βήμα. Σήμερα δεν βρίσκεις αυτιά να ακούσουν. Ενώ έχεις πολλά μικρόφωνα για να μιλήσεις. Innovation Labs και Techno Art πολυπλεξίες. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας έπεισα, αλλά ουσιαστικά αυτή η γενιά που έρχεται έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο όγκο πληροφοριών και κάποιοι πρέπει να τους κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ραντεβού εκεί. Για να δείτε κάτι φοβερά απλό, που πέρα από το συνέστημα και οτιδήποτε άλλο, αλήθεια, πού πήγε αυτή η τεχνογνωσία, πού πήγε αυτό το expertise, αυτό το tacit knowledge, πού είναι. Γιατί το χάσαμε, μπορούμε να το βρούμε ή τουλάχιστον να μην χάσουμε το επόμενο. Μέχρι το επόμενο λοιπόν συνέδριο, σας ευχαριστώ. Είμαι διαθέσιμο για ερωτήσεις. Thank you, Mr. Kourakos. Please. Μας δείξατε σε ένα slide, σε αρκετές αρχές, ότι τόση από την τάδε κατηγορία ανθρώπων περνούν στα μαθηματικά και δεν περνούν. Ξέρετε. Α, γιατί δεν κύριε Κουράκο, μας δείξατε πριν σε αρχικά σας slides κάποια στοιχεία για το πόσοι ξέρουν μαθηματικά και πόσοι δεν ξέρουν. Έχετε μήπως αυτή την πληροφορία την μεταβολή αυτών των αριθμών στον χρόνο. Κύριε καθηγητά, από αντιπρόβατα, ουσιαστικά θα ήταν μία πλεονασματική σχεδίαση, ένα robust design. Γιατί τα στοιχεία δυστυχώς είναι από το Αμερικάνικο Παιδευτικό Σύστημα, ενώ το ελληνικό δεν έχει παρατηρητήριο γι' αυτό. Και είναι μια καλή ευκαιρία, μου επιτρέπετε έστω και από μικρόφωνο, να πω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε παρατηρητήρια καταγραφή αυτών των πραγμάτων. Έτσι. Ένα παρατηρητήριο για καινοτομία. Εκεί το πήγαινε. Λοιπόν, τη βοήθειά σας.
Ζητάμε τη βοήθεια όλων των εκλεκτών που είναι εδώ. Όλη αυτή η νέα γενιά, ευχαριστώ που το δεχτήκατε και για μένα. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα, αλλά είναι μια καλή αρχή. Με τιμά αν μπορέσουμε να τα πούμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ, κάτι άλλο. Μπορώ να κάνω δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει παρατηρητήριο, άτυπο παρατηρητήριο, και λέει ότι αυτοί οι αριθμοί πέφτουν στο χρόνο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσει κανείς τα πάντα, δεν ήξερα αυτή την λεπτή απόφρωση. Αλλά το δικαιολογώ γιατί όταν έχει του καθηγητέ σου εδώ, πάντα κάτι μαθαίνει. Αποδίδω τα προσήμαντα σε. Κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουράκο.